και θα τα νιώσουμε με τα μάτια του συμπατριώτη μας, του Νικολάου Παύλου Ζαΐρη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου επί τιμή. Αναμφίβολα δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος στο νησί, λαϊκός εννοώ, γι' αυτό το νοερό ταξίδι στη μοναστική πολιτεία του Άθωνα, δεδομένου ότι την έχει επισκεφτεί 58 φορές. Εάν υπολογίσουμε μία εβδομάδα κατά μέσο όρο για κάθε ταξίδι, έχει υπερβεί τον ένα χρόνο διαρκούς διαμονής και διανύει τον δεύτερο. Δικαιωματικά λοιπόν του ανήκει αυτή η ομιλία. Και τούτη η προτεραιότητα που έχει δικαίως θεμελιώσει ενισχύεται από τρία καθοριστικά στοιχεία. Πρώτον, γιατί γνωρίζει πλέον πολύ καλά απ' άκρη σ' άκρη τον Άγιο αυτό τόπο. Δεύτερον, γιατί έχει κεφαλαιοποιήσει πολλά μοναδικά δυνατά βιώματα. Και τρίτον, με την δοτική προσκυνηματική του διάθεση θα καταστήσει και μας ευχερέστερα κοινωνούς του ξεχωριστού αυτού αθωνικού μυστηρίου. Και αυτή η ομιλία πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για το γυναικείο ακροατήριο να γνωρίσει εκ του μακρόθεν έστω το κάλος και την αγιότητα του Άθωνα. Αλλά και για το ανδρικό, τουλάχιστον για αυτούς που τον έχουν επισκεφτεί μία ή περισσότερες φορές, ευκαιρία για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση, ενώ για τους υπολείπους ισχυρό κίνητρο για μελλοντική προσκυνηματική ανάβαση. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του αναγνωστηρίου μας, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νικόλαο Ζαΐρη για τη φθινοπορεινή αυτή κάθοδό του στο νησί, μια επίσκεψη που θα του δώσει οπωσδήποτε μεγάλη χαρά, αφού θα πραγματευτεί από αυτό εδώ το βήμα ένα οικείο προσφυλές και ιερό για τον ίδιο θέμα. Άγιον Όρος, το Παναγιοσκέπαστο. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαΐρη, το βήμα σας ανήκει. Σεβασμιότατε, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, λοιποί εκπρόσωποι των διαφόρων αρχών περιφέρειας και των τοπικών αρχόντων, κύριε Σεβαστή Πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Αγνωστηρίου, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά με διακατέχει από το γεγονός ότι βρίσκομαι ξανά κοντά σας, μετά την τιμητική πρόσκληση του Προέδρου του Αναγνωστηρίου ΕΜΟΥΣΕ, κ. Παναγιώτη Γιαμαίου, και σας εξομολογούμε ότι η καθολική από μέρους σας αποδοχή δύο προηγούμενων ομιλιών μου, η πρώτη το έτος 2017 για τον ρατσισμό και η δεύτερη το 2018 για την ανθρώπινη και τη θεία δικαιοσύνη, μου δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη για τη σημερινή συνάντησή μας. Με την ευλογία πάντα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας και με την αμέριστη όπως πάντα συμπαράσταση του πνευματικού μας Ιδρύματος, μου δίδεται εκ νέου η δυνατότητα να μιλήσω ενώπιν ενός ευλαβούς και εκλεκτού ακροτηρίου για ένα ενδιαφέρον θέμα με τίτλον «Άγιον Όρος το Παναγιοσκέπαστον», τιμώντας και με την ευκαιρία αυτή την προστάτηδά του την Παναγία Θεοτόκο. Ως εκ τούτου, οφείλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την παρουσία σας και με κάθε ειλικρίνεια θέλω να σε εκμυστηρευθώ τον κύριο και βασικό λόγο της σημερινής ομιλίας μου. Εξαιτίας της πολύχρονης σχέσης και των πλούσιων, θέλω να πιστεύω, βιωματικών εμπειριών μου με το περιβόλι της Παναγίας, αφού από το 1998-99 μέχρι σήμερα είχα την ευλογία να πραγματοποιήσω 58 πολυήμερα προσκυνήματα. Διακαώς λοιπόν επιθυμούσα να σας μεταφέρω το ανάλογο κλίμα που βιώνει ο ευλαβής προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Ευελπιστώ με τη βοήθεια της κυρίας Θεοτόκου
και με σύμμαχο την υπομονή, την ανοχή και την αγάπη σας να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες όλων σας. Λέγεται και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ανέβει προσκυνητές στο Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένας ο οποίος να επισκέφθηκε μία φορά τον Άθωνα και να μην θέλει να ξαναπάει. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ένα ταξίδι λίγο μόνο ωρών από την Αθήνα οδηγεί σε έναν κόσμο έξω από τον κόσμο, σε μια πολιτεία που αντιπολιτεύεται κάθε πολιτεία, σε ένα σύνολο που αποκλεί και συμπεριλαμβάνει, σε μια κοινωνία που αναιρεί και ταυτόχρονα επιβεβαιώνει τις βάσεις και τους προσανατολισμούς της κοινωνίας μας, οδηγεί στο Άγιον Όρος. Από όλες τις μοναστικές πολιτείες που δημιουργήθηκαν στον χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής, το Αγιώνυμον Όρος του Άθο είναι η μόνη που επιβιώνει αλόβητη, ακέραια και δίχως διακοπή εδώ και 12 αιώνες, σαν ακίμητο καντήλι αφιερωμένη στην λατρεία του Τριαδικού Θεού και στην τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι το υπερευλογημένο όνομά της Παναγίας μας νυχθημερών και ολοχρονής το επικαλούμαστε ως στήριγμα, ως εφόδιο, ως ξεκούραση, ως χαρά, ως λιμάνι. Συχνά το Άγιον Όρος χαρακτηρίζεται κυβωτός και στο ρυθμό της λέξης αυτής είχε το τάλαντο που καλεί τους μοναχούς και τους προσκυνητές στη λατρεία. Όπως ο κυβωτός του Νόε διέσει τα πλάσματα του Θεού από τον κατακλυσμό, έτσι και το Άγιον Όρος διασώζει μία διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, τη δυνατότητα που δίνει η χάρη του Θεού να υπερβεί ο άνθρωπος στη φύση του και να οδηγηθεί στη θέωση. Αυτή την κυβωτό θα προσπαθήσω με τις πτωχές πνευματικές μου δυνάμεις να προσεγγίσω και να σας καταστήσω κοινωνούς ορισμένων εμπειριών που βιώνει ο ευλαβής προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Τη σημερινή συνάντησή μας σας παρακαλώ πολύ, θέλω να την δείτε από μια διαφορετική σκοπιά και με μια άλλη ματιά. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διάλεξη όπου ο ομιλητής μπορεί να τοποθετηθεί για οποιοδήποτε κοινωνικό θέμα, ούτε πρόκειται να ακουστούν ιδέες ή απόψεις που ο απόϊχος τους να είναι μονομερής και ενδεχομένως αμφισβητήσιμος. Αυτά που θα ακούσετε αποτελούν κατάδυση ψυχής, βιώματα και το καταστάλαγμα εμπειριών ενός ανθρώπου που όταν βρισκόταν στο μέσο της πέμπτης δεκαετίας της ηλικιακής του ζωής άρχισε να έχει μια καλύτερη θεώρηση για αυτήν και να την αντιλαμβάνεται με ένα άλλο πνεύμα. Είναι το πνεύμα εκείνο που μπορεί να βιώσει και να αφομοιώσει ένας ταπεινός προσκυνητής όταν μεταβαίνει στο Άγιον Όρος. Με όσα έχω την τιμή να σε αναφέρω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπερβολής. Άλλωστε, για ποιο λόγο? Αντίθετα, με κάθε αντικειμενικότητα θα προσπαθήσω, υπό τη μορφή μιας δημόσιας εξομολόγησης, να σας γνωρίσω το κλίμα που βιώνει και απολαμβάνει ένας ευλαβής προσκυνητής στο περιβόλι της Παναγίας. Και για όσους από εσάς, τους άνδρες, δεν είχαν την ευκαιρία και για το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού, λόγω του άβατου, δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Άγιον Όρος, πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να σας μεταφέρω νοερά στον ιερό αυτό χώρο που τον αγίασαν ασκητικές μορφές αλλά και επεξεγιάστησαν με την ασκητική και ησυχαστική ζωή τους. Αν και τις πανεπιστημιακές σπουδές μου τις πραγματοποιήσω στη Θεσσαλονίκη και ήταν πλέον πρόσφορη η μετάβασή μου στο Άγιον Όρος, εντούτοις μέχρι το έτος 1998-99 δεν το είχα επισκεφθεί ούτε μία φορά. Πάντοτε όμως έτρεφα την ελπίδα που την ενίσχυε η όποια σχέση με μια ανώτερη δύναμη και αυτή με την Εκκλησία, όπως μας την ενέπνευσε η αείμνηστη μάνα μας, ότι κάποια χρονική στιγμή θα ερχόταν η κατάλληλη ευκαιρία να βρεθώ εκεί όπου περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τιμά την Παναγία μας. Είχα τότε την καλή τύχη να γνωρίσω τον εκλεκτό φίλο και εξαίρετο γιατρό κύριο Παναγιώτη Κολιομιχάλη, ο οποίος με πληροφόρησε ότι στο Άγιον Όρος, στο ιερό κελί του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, μονάζει ο πρωτότοκος γιος του. Σαν ηλεκτρικό ρεύμα με διαπέρασε η αποκάλυψή του και αμέσως του εξέφρασε την επιθυμία, όποτε του επιτρέπουν οι νοσοκομιακές του υποχρεώσεις, να μεταβούμε μαζί.
Ήταν για μένα ανέλπιστη ευκαιρία, αφού πέραν των άλλων ήταν γνώσεις των σχετικών διαδικασιών και έτσι εκμηδενίζονταν οποιαδήποτε πρόφαση ή δικαιολογία μου για νέα αναβολή. Πράγματι, πολύ σύντομα πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή προσκυνηματική μας εξόρμηση, που την ακολούθησαν ισίως μερικές δεκάδες, και ταυτόχρονα άναψε μέσα μου η φλόγα που εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παραμένει άσβεστη. Γι' αυτό και για πολλά άλλα τον ευγνωμονώ, αφού υπήρξε ο προδρομός μου να γνωρίσω και να συνδεθώ αναπόσπαστα με το Άγιον Όρος, να το αγαπήσω, να το λατρέψω και να αισθάνομαι αλλοιωμένος κάθε φορά που επιστρέφω. Οι εμπειρίες από την παραμονή στο περιβόλι της Παναγίας είναι μοναδικές, αφού κάθε προσκύνημα σε διδάσκει, σου δημιουργεί αισθήματα ευλάβειας, κατάνοιξης, ταπεινοφροσύνης, εσωτερικής γαλήνης, απλότητας και προπάντων δέος για την προστάτηδα του όρους, την Παναγία Θεοτόκο. Γι' αυτό και πολλοί προσκυνητές που το επισκέπτονται και διατηρούν κάποια επικοινωνία ή σχέση μαζί του, βρίσκουν πνευματική ανάπαυση και πληρότητα. Από τα πρώτα προσκυνηματά μου, με απασχολούσε η σκέψη ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταγράψω σε λίγες σειρές υπό μορφή ημερολογίου τις εμπειρίες και τα βιώματά μου από τις ψυχοφελείς συζητήσεις με αγιασμένους πατέρες και τις μοναδικές σε κατάνοιξη λατρευτικές ακολουθίες, μια που ο προσκυνητής συνομιλεί στην προσευχή του με τους Αγίους και κυρίως με την Παναγία Θεοτόκο. Την απόφαση αυτή δεν την υλοποιούσα όχι μόνο λόγω των υπηρεσιακών υποχρεωσών μου, αλλά γιατί αισθανόμουν ελάχιστος να ανταποκριθώ. Τελικά, το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου 2017, και ενώ βρισκόμουν στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, όπου ετελεί το Αγρυπνία για τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, ριζώθηκε για τα καλά στο μυαλό μου η ιδέα της καταγραφής ενός μικρού οδηπορικού. Δεν ήταν για μένα εύκολη η απόφαση από τη στιγμή που έχουν γραφεί μερικές χιλιάδες σχετικά βιβλία, ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσιο οπτικό και ηχητικό υλικό για το Άγιον Όρος. Θεωρούσα τον εαυτό μου αδύναμο να ασχοληθώ με ένα το σοβαρό θέμα, γιατί η σχετική ενασχόληση προϋποθέτει πλήστες όσες αρετές, όπως τη θεολογική γνώση, τις εμπειρίες από την ασκητική ζωή των μοναχών, τη μελέτη ψυχοφελών κειμένων, την αντικειμενικότητα, τη διάκριση, την υπευθυνότητα και προπάτων την ταπείνωση, από τις οποίες σε πάρα πολλές ή σχεδόν σε όλες είχα και έχω μεγάλο έλλειμμα. Τις όποιες επιφυλάξεις μου για ένα ανάλογο διάβημα, και συγχωρήστε μου τη σχετική αποκάλυψη, τις ανέρεσαν αγιορείτες πατέρες με υποδειγματική ασκητική ζωή, που με συμβουλεύουν και με προτρέπουν να γράφω και να ομιλώ. Επηρεασμένος από την 39χρονη λειτουργική ιδιότητά μου και από το σχετικό αξίωμα σύμφωνα με το οποίο οι δικαστές έχουν μόνο μάτια για να βλέπουν και αυτιά για να ακούνε, όχι γλώσσα, αυτό θα μου πείτε δεν είναι και τόσο κακό, είχα πολλούς δισταγμούς και απέφευγαν άλογες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. «Όχι, μην κάνετε ποτέ τέτοια σκέψη», μου έλεγαν. «Επιβάλλετε και να γράφετε και να μιλείτε και αξίζει αυτό που κάνετε, με την έννοια ότι και εσείς θα έχετε αμοιβή και οι άνθρωποι ωφελούνται. Μην διστάζετε και μην βάζετε όρια στον εαυτό σας. Προχωρείτε». Είναι γεγονός ότι με αρκετούς από αυτούς έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας μια στενή και ειλικρινής πνευματική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, και είναι ατελείωτες οι συζητήσεις μας πάντοτε για πνευματικά θέματα κάθε φορά που βρίσκομαι κοντά τους, είτε στο υπαίθριο αναγνωστήριο, είτε στο κελί που φιλοξενούμε τις κρύες νύχτες του χειμώνα, αλλά και στους μοναχικούς περιπάτους μας, και τέλος κατά τη διάρκεια των διακονημάτων, όπου προσπαθώ από τις συζητήσεις να πάρω κάτι το ωφέλιμο. Στην υπόδειξη και προτροπή τους αυτή, όφιλα να κάνω υπακοή και να δοκιμάσω. Έτσι δικαιολογείται η απόψινή παρουσία μου και έκρινα ότι αυτό το διπορικό πρέπει να λάβει τη σημερινή του μορφή. Από καρδίας λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για την τιμητική παρουσία σας, θα σας αναφέρω στη συνέχεια κάποια βιώματα με οδηγό της εμπειρίας μου από τα 58 προσκυνήματα. Άλλωστε,
Είναι άγνωστες οι βουλές του Κυρίου και αβέβαιον κατά πόσο θα έχω τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και αντοχές να μεταβαίνω στους ρυθμούς που μέχρι σήμερα ακολουθώ. Σκοπός μου δεν είναι να σας περιγράψω το φυσικό κάλλος και τις ομορφιές του ιερού αυτού χώρου ή τις κατανεκτικές ιερές ακολουθίες με τις αγγελικές ψαλμωδίες των ταπεινών και ευλαβών μοναχών, όσο να σας κάνω γνωστές τις ψυχοφελείς επιδράσεις που δέχεται ο ευλαβής προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Εξ αφορμής λοιπόν της γνωριμίας μου με τον κύριο Πολυμιχάλη, βρέθηκα στο χώρο εκείνο όπου η Παναγία και ο τιμόμενος Άγιος Νικόλος ο Θαυματουργός με οδήγησαν σε ένα πνευματικό εργαστήρι κοντά στο Γέροντα Κύριλο και στην Ιερά Συνοδεία του, όπου πολλά με δίδαξαν και διδάχτηκα με τη συναναστροφή τους. Ο Γέροντος του Ιερού Κελίου και όλοι οι πατέρες, καθώς και πολλοί άλλοι, με περιέβαλαν και με περιβάλλουν με ανυπόκριτη αγάπη, με καθοδήγησαν με και καθοδηγούν στη μελέτη ψυχοφελών βιβλίων, με ενέπνευσαν με το παράδειγμά τους, με συμβούλευσαν, με εμπιστεύτηκαν και με προέτρεψαν με την ευλογία τους να ασχοληθώ με διάφορα θέματα και που αποτέλεσαν αντικείμενα διαλέξεων ή ταπεινών πονημάτων, όπως για τον ρατσισμό, για την ανθρώπινη και τη θεία δικαιοσύνη, για το σύμφωνο συμβίου των ομόφυλων ζευγαριών και αλλαγής ταυτότητας του φύλου, για την εκδήλωση φαινομένων μετάνοιας στη δίκη της Επαναστατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, για το δικό μας Άγιο, τον Άγιο Σάββα, για τις αμβλώσεις και για άλλα. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ όλους και για όλα. Είναι γεγονός ότι όσα βιβλία κάποιος και αν έχει διαβάσει σχετικά με το περιβόλι της Παναγίας ή για τις ασκητικές και άγιες μορφές που έχει αναδείξει, όπως τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσικαλυβίτη και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη ή για τον Γέροντα Θεόκλητο τον Διονυσιάδη και τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ή για τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή και τον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ή για τον Εμιλιανό τον Σιμωνοπετρίτη και τον Πολυγραφότατο τον μοναχό Μωυσή τον Αγιορείτη, και για πολλούς άλλους, όσες ιστορίες και διηγήσεις να έχεις ακούσει από σεβάσμους γέροντες και από ταπεινούς μοναχούς ή από τις ψυχοφελείς ή από τα ψυχοφελή αναγνώσματα στην τράπεζα, προφανώς δεν εννοώ τα ευαγή πιστωτικά ιδρύματα, πάντα θα υπάρχουν οι ελλείψεις και τα κενά, ενώ το κάτι παραπάνω το βρίσκει κανείς μόνο όταν ο ίδιος ζήσεις βιωματικά ανάλογες καταστάσεις. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγε ο γέροντας Κύριλλος, συντοπίτης του Αγίου Παϊσίου, που συνδέονταν μεταξύ τους με στενή προσωπική και πνευματική σχέση, ο κάθε προσκυνητής σκανδαλωδώς ευνοείται, έστω με την απλή παρουσία του στο Άγιον Όρος, πολύ δε περισσότερο ωφελεί το ευλαβής και ταπεινός προσκυνητής με τη συμμετοχή του στις διάφορες λατρευτικές ακολουθίες. Κρέμεσε όχι μόνο από τα χείλη τους με τα ψυχοφελή λόγια τους, αλλά και από το κομποσχήνι τους με την καθαρή καρδιακή προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», ενώ κάτω από το πετραχύλι του γέροντα κάθεται ο ταπεινός προσκυνητής αλλά και ο αρχιερέας. Τις αντίστοιχες ωφέλειες δεν μπορεί να αποκομίσει εκείνος που επισκέπτεται το Άγιον Όρος από περιέργεια ή για τουριστικούς λόγους. Έξω στον κόσμο ο καθένας μπορεί να απολαύσει οπωσδήποτε περισσότερες ανές και φυσικές ομορφιές με τη διαμονή του σε τουριστικά θέρετρα της χώρας μας και του εξωτερικού. Μπορεί με τις γίνες σε αυτές απολαύσεις να γεμίζει το μάτι του από τις φυσικές ομορφιές και το στομάχι του από τα διάφορα εδέσματα, όχι όμως και η ψυχή του. Είναι γεγονός ότι για τον καθένα μας, για πολλούς και διαφορούς λόγους, ανεξαρτήτως ηλικίας, έρχεται η κατάλληλη στιγμή που πλησιάζει ή τον πλησιάζει κάτι τι που λέγεται εξίψους δύναμη. Και πιστεύω ότι όπως στους Αγίους Τόπους, έτσι και στο Άγιον Όρος και παντού, μπορείς να συναντήσεις αυτή την ανώτερη δύναμη. Ήταν λάθος μου που δεν έχω κρατήσει σημειώσεις από τα δεκάδες προσκυνήματά μου, εκτός από αρκετό φωτογραφικό και ηχητικό υλικό που δεν έχει όμως την ανάλογη αξία. Ελπίζω να επανέλθουν στην ήδη εξασθενούσα μνήμη μου κάποιες μοναδικές ιερές στιγμές όπως τις βίωσα και τις βιώνει ο κάθε προσκυνητής που επιφέρουν την εσωτερική καλή αλλίωση. Αυτή η καλή αλλίωση αντανακλά στους συγγενείς του, στο οικογενειακό του περιβάλλον, στους φίλους του, στους συνεργάτες του και σε κάθε τρίτο στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές του σχέσεις.
Η ίδια κατάσταση διαπιστώνεται και σε κάθε εργαζόμενο στο Αγιονόρο. Είτε είναι λιμνικός, αστυνομικός, τελωνιακός, τεχνίτης, εργάτης, συναυτικός. Έχω γνωρίσει και συναναστροφή με αρκετούς από αυτούς και αναρωτιέμαι μήπως οι άνθρωποι αυτοί έχουν τελειώσει την αθωνιάδα εκκλησιαστική σχολή και όχι τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόση αγάπη και καλοσύνη αντιμετωπίζουν τον πολίτη, τον συνάνθρωπό τους. Να σημειώσω ότι οι επισκέπτες προσκυνητές του Αγίων Όρος κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι εκείνοι που πάνε για λόγους τουριστικούς ή από περιέργεια που θέλουν να δουν τη φύση, τον τρόπο ζωής των μοναχών, τις μοναδικές γεωγραφίες, τους ανεκτήμους, τις σαυρούς και οτιδήποτε άλλο που θα ικανοποιήσει κυρίως τις αισθήσεις τους. Και αυτή είναι η μικρή μειοψηφία. Οι άλλοι που είναι ακόμα λιγότεροι από τους πρώτους πηγαίνουν για να σχολιάσουν αρνητικά ή για να κατηγορήσουν τον τρόπο ζωής των μοναχών και τη μοναστική πολιτεία. Αναντήρητα, αυτοί σφάλουν γιατί βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά που στο τέλος ήδη μεταβάλλονται. Θα δοθεί στο τέλος η ευκαιρία να σας διηγηθώ πραγματικά γεγονότα όπου η παρέμβαση της Παναγίας έκανε το θαύμα της σε έναν άθεο πολιτικό μηχανικό και όχι μόνο. Και η τρίτη κατηγορία που αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία είναι αυτή των ευλαβών προσκυνητών που επιδιώκουν την ψυχική τους ωφέλεια και ανάταση με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με τις ψυχοφελείς συζητήσεις με υγειασμένους και φωτισμένους γέροντες αλλά και με την ενεργή συμμετοχή τους στις πολύ ωραίες καθημερινά κατανεκτικές ακολουθίες και στα διάφορα διακονήματα. Εκεί δεν υπάρχουν τίτλοι και κοσμικά αξιώματα. Εκεί υπάρχει μόνο το ευλόγησον και το να είναι ευλογημένο. Ανυπομονεί ο προσκυνητής να ηχήσει το σήμαντρο ακόμα και στις 2 και 30 τα ξημερώματα για να παρευρεθεί. Για να παρευρεθεί στις πολύ ωραίες ιερές ακολουθίες, γιατί δεν θέλει να χάσει τίποτε, θέλει μόνο να συμπροσευχηθεί. Η προσευχή δεν είναι μηχανική, είναι καρδιακή και μία ζεστή και ειλικρινή συνομιλία με την Παναγία και με τους Αγίους. Πυρπολεί την καρδιά σου από τη φλόγα της προσευχής. Ο προσκυνητής περιέρχεται κατά έναν τρόπο σε κατάσταση έκστασης και από την κατάνοιξη των ιερών ακολουθιών με το απαλό φως των φυσικών κεριών, με την απόλυτη τάξη, με σεβασμό και ηρεμία του χώρου, όπου η ψυχή αγάλεται και φρένεται από τις ουράνιες αγγελικές, μελωδικές και χωρίς φωνητικές εξάρσεις, ψαλμωδίες των καλικέλαδων μοναχών. Παντού τριγύρω σου μαύρες φιγούρες, μοναχοί νεαροί, μεσήλικες, γεροντάκια, με κοποσχήνια που δεν σταματούν να δουλεύουν στο χέρι, ακόμα και όταν ομιλούν λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Είναι ήρεμοι, ήσυχοι, χωρίς άγχος, χωρίς πανικό. Τους παρατηρείς και οι μορφές τους σου δίνουν ελπίδα και κουράγιο. Κουράγιο να προσπαθείς να συγκεντρώσεις το νου σου στην προσευχή ξανά και ελπίδα για τον κόσμο μας. Η Θεία Λατρεία γίνεται στην πάση της Αγής. Δεν πάει καιρός που ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών στο καθολικό της Ιεράς Μαγής Μονή Βατοπεδίου έβλεπε μέσα στο ιεροβήμα πλήθος αγγέλων που δεν ήταν όμως ορατοί στους πολλούς, ήταν όμως παρόντες. Όλα αυτά προκαλούν στον ευλαβή προσκυνητή ρήγη συγκινήσεως, πνευματική εγρήγορση και εσωτερική καλή αλλίωση. Αυτή η ατμόσφαιρα κάνει τον ευλαβή προσκυνητή να αισθάνεται ότι τον περιβάλλει η Θεία Χάρις, η αρμονία, η ειρήνη, η ψυχική ανάπαυση και η αγαλίαση, κυριολεκτικά να πετά, να μην αισθάνεται σωματική κόπωση και να είναι έτοιμος να επανέλθει πολύ σύντομα προκειμένου να ξαναζήσει ανάλογες στιγμές μακριά από τις κοσμικές και γήινες φροντίδες. Δεν αισθάνεσαι κόπωση από τις 10 ώρες και 12 ώρες αγρυπνίες και παραδειγματίζεσαι όταν βλέπεις το κέντρο του χορού να στέκεται όρθιος σαν κυπαρίσι σε όλη τη διάρκεια της ο καλικέλαδος 86χρονος γέροντας Δανίλ, της αδελφότης των Δανιηλαίων. Προσωπικά, κάθε φορά που επέστρεφω δικό σου από το Άγιον Όρος,
αν και είχε προηγηθεί ολονύχτια ακολουθία μέχρι 6-7 το πρωί και μια συνεχής πολύρρια διαδρομή 700 και πλέον χιλιόμετρων από την Ουρανούπολη, αισθανόμουν τόσο ξεκούραστος που ήμουν έτοιμος να πάρω και πάλι τον δρόμο της επιστροφής. Η είσοδος και η έξοδος από το Άγιον Όρος δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα. Με την είσοδο γαλινεύει η ψυχή σου, ειρηνεύεις, αισθάνεσαι την άβρα του, το άρωμά του, συγκινείσαι, ενώ με την έξοδο στεναχωριέσαι. Θέλεις να ξαναγυρίσεις, να ξαναζεις την ειρήνη, τη χαρά, τη γαλήνη και την αγάπη. Αυτή την καλή αλλίωση επαναλαμβάνω, τη συναισθάνεται και ο οικογενειακός σου περίγυρος. Δυστυχώς όμως δεν διαρκεί πολύ, αφού επανερχόμαστε στα γήινα και προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα με τις μικροπρέπειες και με τα πάθη μας. Αυτά τα πάθη που οπωσδήποτε πρέπει να υπερνικήσει ο καθένας μας με τον αγώνα του και που κατά την άποψη ενός αγιασμένου ανδρός έχουν την ακαψία του αγάλματος και το ύψος των ουραλίων ωραίων. Καθημερινά εκατοντάδες πεζοπόροι κάθε ηλικίας διανύουν μεγάλες αποστάσεις με μόνο εφόδιο την πίστη και την ελπίδα να βρεθούν κοντά σε ένα γέροντα που τους αναπαύει να πάρουν την ευχή του, να ακούσουν ωφέλιμο λόγο για να προσκυνήσουν μια θαυματουργή εικόνα και τα χαριτόπρητα λείψανα Αγίων. Κυριολεκτικά, στην Ιερά Μονή των Ιβύρων δεν προλαβαίνεις να προσκυνήσεις τις 5 μεγάλες προθήκες των Ιερών Λειψάνων. Και ενώ έχει προηγηθεί η προσκύνηση της πλέον θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, όπου σε καταλαμβάνει το Δέος και μπροστά της αντιλαμβάνεσαι τη μικρότητα και την αμαρτωλότητά σου. Τα ίδια συναισθήματα νιώθεις προσκυνώντας την εφαίστη εικόνα του άξονης της στο Πρωτάτο, την τίμια γεζόν της Παναγίας στην Ιερά Μονή στη Μονή Βατοπεδίου, την εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας ή Κτητόρισσας, της Παραμυθίας, της Παντάνασσας, της Ασφαγμένης, της Αντιφωνήτριας, της Πυροβοληθήσας, της Ελαιοβρύτισσας και τόσες άλλες θαυματουργές εικόνες. Είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των προσερχόμενων προσκυνητών, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και τούτο όχι μόνο λόγω της ανάπτυξης των θαλασσίων συγκοινωνιών, αλλά γιατί ο προσκυνητής αισθάνεται την εσωτερική ανάγκη να έλθει και να συνομιλήσει με έναν ευλαβή γέροντα, να εξομολογηθεί, να προσκυνήσει τα θαυματουργές εικόνες και τα άγιερα λείψανα, να προσευχηθεί και να συνομιλήσει με την Παναγία, να την παρακαλέσει, να της πει τον πόνο του, το αίτημά του. Θα συναντήσει κανείς άτομα από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Παιδιά ηλικίες 8-10 ετών μέχρι και εφήβους των 70-80 ετών. Θα συναντήσει ακόμα προσκυνητές αλόθρησκου, πολλοί από τους οποίους γοητευμένοι από το όλο αγιασμένο κλίμα μεταστράφηκαν στην Ορθοδοξία. Καθημερινά, με τα συμβατικά και τα χύπλοπλωτα μέσα, εισέρχονται στο Άγιον Όρος κατά μέσον όρο γύρω στα 900 με 1000 άτομα, δηλαδή πάνω από 320.000 προσκυνητές το χρόνο, ενώ μόνο η Ιερά Μυγή στη Μονή Βατοπεδίου δέχεται τουλάχιστον 50.000 προσκυνητές το χρόνο. Εξυπακούεται ότι η αβραμιαία φιλοξενία των προσκυνητών είναι εντελώς δωρεά, σύμφωνα με το πρώτον τυπικό, δηλαδή το καταστατικό του έτους 972 μετά Χριστόν, που λέγεται Κετράγος, γιατί είναι γραμμένο σε δέρμα τράγου, υπογεγραμμένο ιδιοχείρος από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιωάννη τον Τσιμισκή, και τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που φυλάσσεται στην Ιερά Μυγή στη Μονή Λαύρας, ενώ πολλοί άλλοι προσκυνητές και μη βοηθούνται ποικιλοτρόπως. Αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει την αναζήτηση του κάτι άλλου, του ξεχωριστού, αυτού που θα του φέρει την ψυχική εγαλίαση και την εσωτερική καλή αλλίωση, αυτού που δεν μπορεί να βρει έξω στον κόσμο. Ο άνθρωπος που επισκέπτεται το Άγιον Όρος δεν ονομάζεται επισκέπτης, αλλά προσκυνητής, γιατί κάνει ένα προσκύνημα. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής ή επαγγελματικής φύσεως, αλλά ο προσκυνητής δεν κάνει ένα απλό ταξίδι. Έρχεται για να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, για να υποκληθεί με βλάβη και σεβασμό και να ασπαστεί τα ιερά λείψανα, τις θαυματουργές εικόνες, τα ιερά σεβάσματα του τόπου. Αυτοί όμως που κατακλείζουν τα τελευταία χρόνια, εκτός από το τελευταίο έτος, το Άγιον Όρος, είναι οι Ρώσοι προσκυνητές. Σχεδόν καθημερινά, εκατοντάδες Ρώσοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και οικονομικών δυνατοτήτων
επισκέπτονται τα διάφορα προσκυνήματα με προτίμηση την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος του λεγόμενου Ρουσικού και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, όπου με ξεχωριστή ευλάβεια εκδηλώνουν την πίστη τους, αυτοί που ακόμα και στα δύσκολα χρόνια μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 είχαν κρύψει βαθιά στη ψυχή τους, χωρίς να καταφέρουν να τους ξεριζώσει το ανελεύθερο εκείνον καθεστώς. Η επιβλητικότητα του συγκροτήματος της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, με τα μεγαλοπρεπή κτίρια και τα άγερα λείψενα, όπως η κάρα του Ιωματικού Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Σιλουανού, του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, καθώς και εκείνη της κήτης του Αγίου Ανδρέα στο Σεράι στις Καριές, που στεγάζει την Αθωνιάδα σχολή και της κήτης του προφήτη Ηλιού, με τις μοναδικές σε ρωσική τεχνοτροπία σε όλα αυτά τα προσκυνήματα επίχρυσες εικόνες, τις οποίες από οποιοδήποτε σημείο και αν τις παρατηρήσεις, κατά πρόσωπο ή από πλάγια, από δεξιά ή από αριστερά, από ψηλά ή από χαμηλά, πάντα το πρόσωπο του Αγίου σε γλυκοκοιτάζει στα μάτια, σημείων ένδειξη της συνεχούς φροντίδας προς τον κόσμο. Ακόμη και η φύση του όρους είναι πολύ ωραία. Δέντρα, σπάνια πολύχρωμα αγριολούλουδα, καταπράσινες πλαγιές, μονοπάτια, καταράχτες, ριάκια, αγριογούρουνα ζαρκάδια, ποικιλία πτηνών, κήποι καλλιέργειες, οποροφόρα δέντρα, δίνουν συνεχώς αφορμή δοξολογίας του Θεού, ψυχικής ισορροπίας, διαθέσεως προσευχής και μετανοίας. Το Άγιον Όρος δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δεν φαίνεται. Δεν είναι της παρούσης στιγμής να αναφερθώ στις συνθήκες της πνευματικής ζωής και του τρόπου της καθημερινής διαβίωσης των μοναχών, που είναι ένας διαρκής σκληρός αγώνας, σύμφωνα με το αξίωμα ότι είναι βαριά η καλογερική, αλλά που κάνει η καλύτερη τη ζωή. Οι περισσότεροι κοσμικοί αγνοούν το γεγονός ότι όσοι επέλεξαν την μοναστική πολιτεία δεν πήγαν να μονάσουν γιατί είναι Άγιοι, αλλά πήγαν για να αγιαστούν με την άσκηση, την προσευχή, την υπακοή, την νηστεία, τη μετάνοια, τα δάκρυα, την αμνησικακία και την ταπεινοφροσύνη. Μονάζουν γιατί απορρίπτουν το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Ο μοναχός εργάζεται για τη μονή του και όχι για τον εαυτό του. Στο μοναχό υπόσχεται ο γεροντάς του 3 φορές την εβδομάδα αλάτω το φαγητό. Την ημέρα να εργάζεται σκληρά και την νύχτα να προσεύχεται. Επιδιώκει την τελειότητα, την αγιότητα. Το λάθε βιό σας, που αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα των γεωριτών μοναχών, επιδιώκεται και με τα θάνατο, με το λάθε θανών. Με το πνεύμα αυτό και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσεκοκαλυβίτης θέλησε να αποκρύψει από εμάς τα άγελη ψανά του. Ανάλογο γεγονός σημειώθηκε στη σκήτη της Αγίας Άννας, όταν ο γέροντας Διονύσιος, θέλοντας να διορθώσει κάποιο πεζούλι, βρέθηκε στα χαλασματά του ένα λόσωμο λείψανο, άγνωστο ασκητή που εξέπεμπε άρρητη ποδία. Συγκινημένος ο γέροντας, προσευχήθηκε και παρακαλούσε τον άγνωστο Άγιο να του αποκαλύψει το όνομά του. Σκέφτηκε μάλιστα να ειδοποιήσει τους πατέρες για να τον τιμήσουν τον Άγιο ασκητή. Τότε εμφανίστηκε σε όρμα του γέροντα Διονυσίου ο ασκητής και με πολύ αυστηρό ύφος τον πρόσταξε να καλύψει αμέσως το λείψανό του και να μην φανερώσει σε κανένα όσο ζει αυτό που είδε. Ο προσκυνητής διδάσκεται από τη βιωτή και το παράδειγμα των αθωνητών πατέρων και ωφελείται τα μέγιστα. Μαθαίνει από τον ευλαβή και ταπεινό γέροντα ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζητάει στην προσευχή του ο λιγότερο από την αξία του και τότε παίρνει περισσότερα και έτσι καλλιεργεί την ταπεινοφροσύνη που είναι υπερφυσική αρετή, γιατί όπου υπάρχει ταπεινοφροσύνη υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Όποιος λοιπόν έρχεται στον άθωνα και θέλει να ωφεληθεί, πρέπει να ταπεινώνεται, να μετανοεί, να κατακρίνει τον εαυτό του, να παίρνει τα καλά και να αφήνει τα μεμπτά. Εκεί μαθαίνεις ότι το σπουδαίο δεν είναι να είσαι ταπεινός όταν είσαι τελευταίος. Το σπουδαίο είναι να είσαι ταπεινός όταν είσαι πρώτος. Και όποιος έχει πίστη χωρίς έργα είναι σαν το πρόσωπο που δεν έχει μάτια. Η ωφέλεια που παίρνεις είναι ένα σημάδι στην καρδιά σου. Εκεί καθαρίζουν τα πνευμόνια της καρδιάς και του σώματός σου. Ακόμη είναι αξέχαστες οι ψυχοφελείς συζητήσεις στο αρχονταρίκι, όπου ο αρχοντάρης αναπτύσσει πάντα το ωφέλιμο λόγο στις διάφορες απορίες και ερωτήματα των λαϊκών,
χωρίς να λείπουν από τους κοσμικούς και οι δήμονες σε όλα που όμως αλλοιώνουν την όμορφη εικόνα. Εκεί πρέπει μόνο να ακούς. Ο προσκυντής που θα έρθει σε επαφή με αυτούς τους μοναχούς, ακόμα και αν δεν μιλήσει μαζί τους, θα ωφεληθεί από την παρουσία τους. Στο γεροντικό αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος Αντώνιος ρώτησε έναν αδελφό: «Τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ και γιατί δεν με ρωτάς κάτι?» Και εκείνος το απάντησε: «Πάτερ, μου είναι αρκετό μόνο που σε βλέπω». Μέσα της ησυχίας ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Ο Άγιος Γρηγόριος Σιναίτης έλεγε: «Αυτός που έχει αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή, ακόμα και με την αναπνοή του οφειλεί». Προσωπικά είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω σεβάσμους γέροντες, που η καρδιά τους πλημμυρίζει από αγάπη, γλυκείται χαρά και ηρεμία. Είχα την ευκαιρία να μεταβώ επανειλημμένα σε διάφορα προσκυνήματα, να προσκυνήσω θαυματουργές εικόνες, όπως το Άξιο Νηστή στο Πρωτάτο, την Παναγία την Πορταΐδησα στην Ιερά Μονή Βύρων, τα Τίμια Δώρα των Μάγων στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, την Τίμια Γεζόν της Παναγίας στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, το μεγαλύτερο τμήμα του Τίμιου Ξύλου που υπάρχει με την Τρύπα από το Καρφί στην Ιερά Μονή Ξεροποτάμου, όλες τις θαυματουργές εικόνες στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, την εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, εκεί υπάρχει και ένας ευλαβέστατος μοναχός από την Κάλυμνο, την Παναγία την Κουκουζέλισσα στην Ιερά Μεγίστη Μονή Λαύρας, όπου υπάρχει το χιλιόχρονο και πλέον κυπαρίσι που φύτεψε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, την Παναγία τη Γερόντισσα στην Ιερά Μονή Ποντοκράτορος και τις ιερές εικόνες σχεδόν όλων των άλλων ιερών μονών του Αγίου Όρους και τις εκατοντάδες χαριτόβρητα λείψεν Αγίων. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το κάθισμα και το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, την περιοχή Βίγλας του Άγιον Όρος, όπου ο μοναχός Ιωσήφ, όρθιος στην άκρη του Κρυμνού, κυματίζει την ελληνική και τη ρωμανική, τη βυζαντινή σημαία, στους ήρωες πιλότους της πολεμικής μας αεροπορίας, κάθε φορά που πετούν σχεδόν πάνω από το κεφάλι του, ανταποδίδω τις ευχαριστίες τους για τις προσευχές τους προς την Κυρία Θεοτόκο. Κάποια μέρα, με έναν ευλαβέστατο αγιορείτηρο μόνοχο, διασχίσαμε με τα πόδια ένα δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι στην Καψάλα για το κελί του Αγίου Θεοφύλου και που, όπως ο ίδιος ζήτησε, το λείψανό του μετά την κοιμησή του να πεταχτεί σε μια χαράδρα, σημείο της άκρας ταπεινοφροσύνης του, έως ότου μια φωτεινή λάμψη προσδιόρισε τη θέση του. Σήμερα το άφθονον λείψανό του είναι εντυχισμένο στην εξωτερική πλευρά του ιερού του ναού και στην απόπειρα ανακομιδής του λειψάνου του ανυψώθηκαν φλόγες, όπως ανάλογο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί τρεις φορές και με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη στην Ιερά Μεγίστη Μονή Λαύρας. Είχα την ευλογία να γνωρίσω γέροντες, να πάρω την ευχή τους σχεδόν από τους περισσότερους οικουμένους των Ιερών Μονών, από τον πολυγραφό τον μακαριστό μοναχό Μωυσή τον Αγιορείτη, από τον μακαριστό Ρουμάνο μοναχό πατέρα Διονύση στην Κολυτζού, που τον κατεξοχή άνθρωπο της ταπεινώσεως, που από τα 12 του χρόνια και για 70 και πλέον χρόνια, από τα οποία τα περισσότερα ήταν τυφλός, μόνασε στο Άγιον Όρος. Η ασκητική του μορφή με την ολόλευκη μακριά γενιάδα, η γλυκίδα του προσώπου και των λόγων του και οι συμβουλές του καθήλωναν τον προσκυνητή. Τα λόγια του προσωπικά με σημάδεψαν. Παρευρέθηκα στο 40ήμερο μνημοσυνό του και μου έκανε εντύπωση σχετική ακολουθία διάρκειας 2 και πλέον ωρών. Γνώρισα και συνδέθηκα με πατέρες που μπορεί να μην είχαν πανεπιστημιακούς τίτλους, αλλά είναι φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Άνθρωποι εξελωμένοι από τις αδυναμίες και από τα ανθρώπινα πάθη που δίδασκαν και διδάσκουν με τον ασκητικό τρόπο ζωής και με το παράδειγμά τους, αλλά και με τη σιωπή τους. Πριν αρκετά χρόνια, με έναν καλό συναδελφό μου πεζή, μεταβήκαμε στη Μικρά Αγία Άννα και βρέθηκα τυχαία σε ένα απέριτο κελάκι. Ξαφνιάστηκα όταν κάποια στιγμή είδα στον τοίχο την εικόνα του τοπικού μας Αγίου, του Αγίου Σάββα του Νέου του Ενκαλύμνου. Όταν αποκάλυψε στο γέροντα την καταγωγή μου, μου είπε ότι στο χώρο αυτό έζησε, ασκήθηκε και γεωγραφούσε ο Άγιος Σάββας. Ενθουσιασμένος τότε εγώ, του παρέδωσα ένα βιβλίο για τον Άγιο που είχα μαζί μου.
Παίρνοντάς το μου λέει, μόλις είχα ολοκληρώσει την επιστολή μου προς την Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων στην Κάλυμνο, με την οποία ζητούσαν να μου αποστείλουν το βιβλίο του και πριν προλάβω να την ταχυδρομήσω, είδατε πόσο γρήγορα που έφτασε. Επισκέφτηκα μουσιακούς χώρους με σπάνιους και μοναδικούς ανεκτήμους θησαυρούς που προκαλούν δέος και θαυμασμό. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρήσιμη μια σχετική αναφορά, όπως μου την διηγήθηκε ένας σεβάσμος γέροντας που παρευρέθηκε στην αποκάλυψη ενός χώρου σε μια μεγάλη ιστορική μονή του Αγίου Όρους, με ανεκτήμους εκκλησιαστικούς και όχι μόνο θησαυρούς, ο εντοπισμός του οποίου οφειλόταν στην ακουστική παρατηρητικότητα ενός μοναχού. Ο μοναχός αυτός, χτυπώντας με το χέρι του κάποιο σημείο του τοίχου, παρατήρησε μια διαφορετική χρειά του ήχου σε σχέση με την όλη επιφάνεια του χώρου. Αυτά ήταν αρκετά για να αποκαλυφθούν σπάνιοι και ανεκτήμητοι θησαυροί που ήσαν κρυμμένοι σε ανυποψίαστο μέρος. Και στην περίπτωση αυτή, αβίαστα κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η Θεία Πρόνοια συνέβαλε ώστε να παραμείνουν αναλύωτα όλα τα σπάνια αντικείμενα κατά ένα θαυμαστό τρόπο που δεν πάει ο ανθρώπινος νους. Συγκεκριμένα, ο χώρος όπου βρέθηκαν οι κρυμμένοι για πολλούς αιώνες μέσα σε ξύλινα κυβότη θησαυροί είχαν καλυφθεί από τα περιτώματα των νυχτερίδων που κάλυπταν σε χώρους τα γόνατα των μοναχών. Έτσι προστατεύτηκαν και διασώθηκαν όλα τα μοναδικής αξίας ευρήματα, αφού εξεδετέρωναν την ύπαρξη κάθε άλλη ζωή εντόμων και παράσιτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμα και την καταστροφή τους και τα οποία σήμερα στολίζουν ιερούς μοναστηριακούς εκθεσιακούς χώρους. Μπορεί ο προσκυνητής να βαδίζει ώρες στο κρύο και στη ζέστη για να πάρει και να περιμένει 8-10 ώρες για να πάρει την ευχή ενός γέροντα για να του γλυκάνει την ψυχή του. Μην το θεωρείστε υπερβολή. Έχω ζήσει επανειλημμένα ανάλογες στιγμές και γνωρίζω περιπτώσεις πολλών αναμονών, πολλών δεκάδων ανθρώπων, χωρίς εκνευρισμό, αλλά με αγάπη, με υπομονή και καθαρικότητα. Προσωπικά ευχαριστώ τον Θεό και την Παναγία, γιατί κάθε φορά που μεταβαίνω στο περιβόλι της Παναγίας, συναντώ τον συγκεκριμένο γέροντα. Με δέχεται με πολύ αγάπη, συνομιλώ μαζί του, με συμβουλεύει και φεύγοντας κυριολεκτικά πετώ. Αυτό το συνέστημα εισπράττω και κάθε άλλη φορά που θα λάβω την ευλογία του με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών ή αποστολής ψυχοφελών βιβλίων, κυρίως της Ενωμένης Δρομιοσύνης. Στην εύλογη απορία μου, γέροντα, πώς αντέχετε τόσες ώρες να δέχεστε τόσο κόσμο με υπομονή και αγάπη, μου είπε, «Κύριε Νίκο, δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να ακούω τον πόνο των συνανθρώπων μας». Ο γέροντας αυτός, που υπήρξε υποτακτικός του Αγίου Παϊσίου, ακολουθεί πιστά και με απόλυτη σειρά και τάξη το πρόγραμμα του Αγίου. Κάθε στιγμή που ζει στο περιβόλι της Παναγίας είναι μοναδική και μία έκπληξη. Εκεί που βαδίζεις στην απόλυτη ησυχία, ακούς τα πουλάκια να κελαϊδούν, δοξάζουν στο Θεό, και από το πουθενά μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου ένας ασκητής. Κάτι ανάλογο συνέβη όταν επιστρέφοντας από κάποιο κελί και ενώ απολαμβάναμε με έναν ευλαβέστατο ιερέα της Μητροπόλης Γλυφάδος τη φύση και τις μελωδίες των πουλιών, ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά μας ένας μοναχός. Πήραμε την ευλογία του και μας άφησε μια μικρή σακούλα με νοστιμότα πετροκέρασα σαν χρυσοκίτρινες χάνδρες. Αποδεχθήκαμε την ευλογία του και προτού φτάσουμε στον κοντινό προορισμό μας, εγώ σχεδόν τα είχα καταναλώσει. Και επειδή δεν έχουν τέλος οι σχετικές αναφορές, θα περιοριστώ σε δύο χαρακτηριστικά περιστατικά. Το πρώτο. Πριν από μερικά χρόνια είχα πάει για προσκύνημα με έναν καλοφίλο πλήρχο του πορικού ναυτικού στο Άγιον Όρος και επισκεφθήκαμε μεταξύ άλλων και την Ιερά Μονή του Πεδίου. Προσκυνήσαμε όλες τις θαυματουργές εικόνες, καθώς και τα Άγια Λείψανα και συγκεκριμένα την κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με το άφθορο μέχρι σήμερα για 1600 χρόνια δεξιό αυτή του, αν μπορείτε να το δείτε στο πρώτο. Είναι άφθορο, ενώ υπάρχει η κάρα, το κρανίο, σε κόκαλα, το αυτή είναι ολάκερο. Την τίμια ήταν, που ήταν δώρο του Ιωάννου του Καταγωζινού, την τίμια για ζώνη της Παναγίας, την κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου,
το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και άλλα. Όταν προσκυνήσαμε τα γελίψανα, ο καλός φίλος που για πρώτη φορά επισκεπτόταν το Άγιον Όρος, με δέος και γεμάτος από χαρά και αγαλίαση, τηλεφώνησε αμέσως τη μητέρα του λέγοντας: «Μάνα, δεν μπορείς να φανταστείς τις στιγμές που ζω». Αυτή τη στιγμή προσκύνησε για δεύτερη και για τρίτη φορά την τίμια ζώνη της Παναγίας. Ήμασταν τυχεροί, ήμασταν μόνοι μας και ήταν μεγάλη ευλογία. Προφανώς γιατί θα είχε υπόψη του την προσκύνηση της τιμίας ζώνης της Παναγίας στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όπου ευλαβείς Ρώσοι προσκυνητές ανέμεναν στοϊκά στην παγωνιά περισσότερο και από 10 ώρες. Πράγματι, ο φίλος καπετάνιος κυριολεκτικά πετούσε από τη χαρά του για την απρόσμενη γι' αυτόν εξέλιξη, αφού το προσκύνημά του σύντομα του έφερε την καλή και ευχάριστη είδηση να αποκτήσει μετά από αρκετά χρόνια την αγαπημένη του κορούλα χάρη στην πίστη και στην ευλάβειά του προς την Παναγία μας. Το δεύτερο περιστατικό αφορά την περίπτωση ενός ιδιαίτερα ευλαβούς Ρώσου προσκυνητή, του σημερινού και για πολλά έτη Γενικού Εισαγγελέα της Ρωσίας, του Γιούρι Τσάικα. Είναι ο κύριος δίπλα στον γέροντα με τα γυαλιά. Που έχω γνωρίσει και συναντηθεί μαζί του αρκετές φορές στο περιβόλι της Παναγίας, ενώ τον συνόδευαν δύο υπουργοί του Πούτιν, και ο οποίος έκανε εδαφιές μετάνοιες στα ιερά εικονίσματα και στα Άγια Λείψανα, με τέτοια ευλάβη και ζωτικότητα που θα ζήλευαν ακόμα και νεαροί μοναχοί. Χαρακτηριστικά, έρποντας με τα γόνατα, πλησίασε και προσκύνησε τα Άγια Λείψανα. Εάν κάποιος αναρωτηθεί μήπως ανάλογα φαινόμενα ευλάβειας παρατηρούνται με τους δικούς μας πολιτικούς και με άλλους ανώτους κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους που πάντοτε εν επισήμω πομπή προσέρχονται στο περιβόλι της Παναγίας, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Ειλικρινά, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχω ζήσει ανάλογα φαινόμενα, παρόλο που αρκετούς από αυτούς έχω συναντήσει. Κάποιοι δεν έκαναν ούτε το σταυρό τους. Και με την ευκαιρία αυτή, για μένα καλώς έπραξε και μπορείτε να με παρεξηγήσετε, το αισθάνομαι, το λέω. Και με την παρούσα ευκαιρία για μένα, καλώς έπραξε η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, όταν πριν από 2 χρόνια δεν επέτρεψε την έλευση του Έλληνα Πρωθυπουργού, όχι του σημερινού, να επισκεφθεί το περιβόλι της Παναγίας την ημέρα της εορτής της υψώσης του Τιμίου Σταυρού. Δικαίωμά του να μην πιστεύει στο Θεό, για μένα προσωπικά, δεν είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά είναι υπόκριση εγωιστική. Για να μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν ο απλός ιδιώτης, ήταν ο Πρωθυπουργός της χώρας που θα συνόδευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Είναι καιρός κάποιοι να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για τη ζωντανή πίστη του Ζώντος Θεού και για την ιερότητα του Αγίου Όρους. Και όχι μόνο. Δεν είναι συμπτωματική η διδαχή του Αγίου Παϊσίου που έλεγε: «Εάν οι άνθρωποι είχαν σωστή θεώρηση για το Άγιον Όρος, τότε θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία». Κατά αντίθεση με την πλειονότητα των πολιτικών μας, θα επικαλεστώ έναν πολυβραβευμένο Αμερικανό ηθοποιό, τον Τζόναθαν Τζάκσον, που λάτρεψε και λατρεύει το Άγιον Όρος και έχει επισκεφθεί αρκετές φορές την Ιερά Μονή Βαρτοπεδίου, για τον οποίο αξίζει τον κόπο να σημειώσω τα ακόλουθα. Ο Τζόναθαν Τζάκσον, παραλαμβάνοντας το 5ο βραβείο Emmy, κάτι ανάλογο με το βραβείο Όσκαρ, σε μία φαντασμαγορική τελετή εξέπληξε τους πάντες όταν δημόσια και σε ένα μη ορθόδοξο ακροατήριο ομολόγησε την ορθόδοξη πίστη του, σχηματίζοντας μάλιστα με το δεξί του χέρι το σημείο του Σταυρού, ενώ ευχαρίστησε τους μοναχούς του Αγίου Όρους επειδή, όπως είπε, προσεύχονται αδιαλείπτως για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Μάλιστα, την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 28 Αυγούστου 2008, πάντοτε με το παλιό ημερολόγιο, παρευρέθηκε στην Πανήγυρη και πρόσφερε στην Παναγία το σχετικό βραβείο του. Ακόμη προχθές τη Δευτέρα, 4 του μήνα, παρευρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, στην εκδήλωση προς τιμήν της μνήμης του Ιωσούφ του Ησυχαστή, ενός εκ των 4 γεριτών πατέρων που, όπως προανήγγειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πρόκειται να γεωκαταταχθούν στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Να σας υπενθυμίσω ακόμη τον πρίγκιπα της Αγγλίας Κάρολο,
που μέχρι και πριν μερικά χρόνια επισκεπτόταν τακτικά την Ιερά Μεγίστη Μονή του πεδίου, ενώ μια φορά συνέπει στο προσκύνημά μας την πιο πάνω Μονή. Όπως επίσης δεν μπορώ να λησμονήσω και τον πάλι ποτέ ηγέτη της Κούβας, τον Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος κατά την τελετή των εγγενείων του Ορθοδόξου Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αβάνα, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τόσο πολύ συγκινήθηκε από την ψαλμοδία των Αγιοριτών Πατέρων, ώστε ζήτησε την αποστολή αγιορείτικων βιβλίων, τα οποία θα μεταφράζονται με δαπάνη της κυβέρνησής του στην ισπανική γλώσσα για να διδάσκονται στα σχολεία της Κούβας. Εδώ δυστυχώς καταργούμε τα θρησκευτικά και όχι μόνα. Και παρά την έντονη επιθυμία του να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, δεν πραγματοποιήθηκε το προσκυνημά του. Για μένα όχι τυχαία, αφού κάποιοι μανδαρίνοι φρόντισαν και σκάλωσε η πρόσκληση της Ιεράς Επιστοσίας. Οι λόγοι ήσαν προφανείς. Και τέλος, να σε υπενθυμίσω τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαδίμηρο Πούτιν, τον πρόεδρο της Μολδαβίας Ίγκορ Ντόντον και πολλούς άλλους, με πόση ευλάβεια προσήλθαν ως προσκυνητές στο Άγιον Όρος για πνευματικό ανεφοδιασμό. Μήπως λοιπόν είναι καιρός να τους μιμηθούν οι δικοί μας, οι Έλληνες αξιωματούχοι και κυρίως οι πολιτικοί μας, στην πλειονότητά τους από ιδία αντίληψη, και σε αυτούς αναφέρομαι, διαφοροποιούνται κατά πολύ από τους ξένους ομολόγους τους. Θα έπρεπε σε πολιτικό επίπεδο κάθε φορά που οι ηγέτες ξένων χωρών επισκέπτονται το περιβόλι της Παναγίας να τους συνοδεύουν δικοί μας εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου για να παραδειγματίζονται, όπως μου ανέφερε ένας ηγούμενος μιας ιστορικής μονής του Αγίου Όρους. Εδώ παρακαλώ προειδιαίτερα την προσοχή των γυναικών. Είναι γεγονός ότι οι ανάλογες εμπειρίες οι γυναίκες δεν μπορούν να ζήσουν λόγω του άγωτου του Αγίου Όρους κατά αντίθεση με τους άντρες. Και για να λύσω ενδεχομένως μια εύλογη απορία των γυναικών για ποιους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτουν το Αγίου Όρος, οι λόγοι είναι καθαρά πνευματικοί και ησυχαστικοί και υπακούν στην παράδοση. Επίσης θα σας μεταφέρω την τοποθέτηση ενός ηγουμένου μιας μεγάλης και ιστορικής μονής του Αγίου Όρους, που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και ο οποίος μου είπε: «Στο Άγιον Όρος περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο τιμά την Παναγία, και στο πρόσωπο της Παναγίας τιμά την ίδια γυναίκα, και μία ευλαβής γυναίκα ποτέ δεν θα θέσει θέμα κατάργηση του άβατου». Να μην ξεχνάμε ότι η Παναγία Θεοτόκος είναι η πρώτη που με τις εμφανίσεις της δεν επέτρεψε για λόγους πνευματικούς την παρουσία των γυναικών στο Άγιον Όρος. Θα σας υπενθυμίσω δύο περιπτώσεις. Μετά την άλωση Κωνσταντινούπολεως, η χριστιανή και ευλαβέστατη Μάρο, σύζυγος του Σουλτάνου Μουράτ και μητριά του Μωάμεθ του Κορθητή, μόλις πλησίασε τον Αρσανά, το λιμάνι, την αποβάθρα της Μονής του Αγίου Παύλου, που έφερνε τα τίμια δώρα των μάγων, χρυσός, μύρνα και λιβάνι, ακούστηκε η φωνή της Παναγίας που δεν της επέτρεψε να πλησιάσει. Επίσης, όταν η Πλακιδία, κόρη του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, πηγαίνοντας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, ζήτησε να πάει στο Άγιον Όρος να προσκυνήσει στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βαρτοπεδίου. Με την είσοδό της στο Καθολικό, ακούστηκε η φωνή της Παναγίας που της έλεγε: «Στάσου και μην προχωρείς, πως τόλμησες ως γυναίκα και ήρθες σε αυτόν τον τόπο. Μία είναι μόνο η κυρία του Όρους». Από την αντιφώνηση, η εικόνα, η οποία είναι θαυματουργή, πήρε την ονομασία Παναγία Αντιφωνήτρια. Ας μην παρασύρονται λοιπόν οι ευλαβείς γυναίκες από επιτίδια πρόσωπα που κατά κανόνα βρίσκονται μακριά της Εκκλησίας και στερούνται της ανάλογης εκκλησιστικής παιδείας και παράδοσης. Κινούνται από άλλα ελαττήρια που επιδιώκουν την κατάρριξη του άβατου δήθεν για λόγους ισότητας με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν ανύπαρκτα ζητήματα στην απλή χριστιανή γυναίκα που ενσυνείδητα ευλαβείται την Παναγία Θεοτόκο. Ας θυμούσαν οι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστρες των διαφόρων κινημάτων με την επιβαλλόμενη ευλάβη και λατρευτική αφοσίωση την Παναγία και όλους τους Αγίους στην καθημερινότητά τους, και τότε θα είχε μεγαλύτερη αξία και ανταπόκριση από την όποια προσπάθειά τους για να δημιουργήσουν φαινόμενα ή κινήματα διαμαρτυριών. Δεν παραβιάζονται σε καμία περίπτωση ατομικά δικαιώματα εκείνων των γυναικών που επιδιώκουν να ανατρέψουν το ισχύον επί αιώνας καθεστώς του άβατου του Αγίου Όρους,
ούτε βρίσκονται σε ίσονα μοίρα από τις ευλαβείς γυναίκες που αποδέχονται το καθεστώς του Άββατου. Μήπως δεν υπάρχουν και γυναικεία μοναστήρια όπου υπάρχει το Άββατο για τους άνδρες? Όσοι και όσες θέτουν θέμα κατάργηση του Άββατο ή όρους, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι τα ίδια πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν και είναι υπέρμαχοι του συμφώνου συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και αλλαγής ταυτότητας του φύλου από την ηλικία των 15 ετών και όχι μόνο. Σχετικά με το θέμα αυτό, επιτρέψτε μου να σας αναφέρω μια σύντομη σκέψη από ένα συγκλονιστικό κείμενο της Λιάνας Κανέλη, της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2015 για το Άββατον του Όρους, που γράφει: «Όταν διάβασα στις εφημερίδες πως δύο κοινωνικές κυρίες αξιωμετούχοι βγήκαν να μας επιτιμήσουν που επιμένουμε στο Άββατον του περιβολιού της Παναγίας μας, ανάμεσα σε κάτι φλιναφήματα περισσότερες των δύο φίλων, διακρίσεις και άλλα τέτοια εκ του πονηρού, στην αρχή γέλασα, ύστερα πονηρεύτηκα, ανησύχησα για να οριστώ εν τέλει από το ενδεχόμενο να πρέπει να είμαι συνεχώς σε αποισοπεντικά αγιορείτη και επιφυλακή». Και συνεχίζει: «Τι να τους πω, πως το Άββατον το σεβάστηκαν επί 400 χρόνια οι μουσουλμάνοι κατακτητές μας? Ποιος θα τολμήσει και κυρίως ποια γυναίκα πολιτικός να αντιπαρατεθεί σε μια στάση ζωής Ελληνίδας γυναίκας που ακόμα και όταν πονάει και δεν καταλαβαίνει γιατί ο γιος της αφιερώνεται στο Χριστό, το μόνο που δεν σκέφτηκε είναι να αντιπαρατεθεί στη βούληση του άλλου, πατώντας εκεί όπου η ίδια δοξάζεται ως γυναίκα όσο πουθενά αλλού». Και καταλήγει: «Όσο η Κύπρος θα χωρίζεται από μια γραμμή αίματος βαφτισμένη πράσινη για τις δυτικές συμμαχικές ανάγκες, όσο οι πλούσιοι δυτικοευρωπαίοι θα αναζητούν σεξουαλικό τουρισμό ανήλικων στην Άπο Ανατολή ως διάλειμμα στις μπίζνες τους, και όσο ένα κεφάλι κυανόκρανου θα βαραίνει όσο μια χιλιάδα ανώνυμοι νεκροί σε μαύρη, άσπρη, κίτρη χωραπεριοίς τους, αυτοί οι υπερασπιστές δίθεν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας δίθεν των φίλων, ούτε να μιλούν επιτρέπεται για το Άββατον του Άθων. Άλλωστε, πώς να κατανοήσουν όλοι αυτοί οι προστάτες και οι προστάτες δυνάμεις πως εμείς την Παναγία την έχουμε αρχιστράτηγο, υπέρμαχο στρατηγό?» Αυτό είναι περιληπτικά το Άγιον Όρος, το κρυφό, το μυστικό, αυτό που δεν φαίνεται, αυτό που περιέχει στοιχεία εσωτερικής ομορφιάς, αγάπης, υγείας μέσω της ασθένειας, αγιότητας, ζεστής αγκαλιάς, στοργής, συγκίνησης, προσφοράς, προσευχής, υπακοής και ταπείνωσης. Το Άγιον Όρος είναι χώρος άσκησης, προσευχής, νύψης, θέωσης. Όλα εκεί, άνθρωποι, φύση, η τέλεια δημιουργία δοξολογούν και υμνούν μέρα και νύχτα τον Πανάγαθο Πλάστη και Θεό. Η ζωή στο Όρος είναι μια συντροφιά με τους Αγίους, αστήρευτη πηγή εκπλήξεων. Βρίσκεις γέρους με παιδική καρδιά, αγράμματους που είναι πάνσοφοι, ασκητές με πολύ τρυφερότητα και άκρα αυστηρότητα, άγνωστους που σε αγαπούν σαν παιδί τους. Νιώθεις ότι δεν το αξίζεις. Πέφτεις στο φιλότιμο και βγαίνουν από μέσα σου δυνάμεις που δεν τις υποψιαζόσουν. Το Άγιον Όρος, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Σεραφείμ Δημόπουλος, το θεωρούσε ως το πανεπιστήμιο της πνευματικής ζωής. Κάθε βράδυ στο Άγιον Όρος, πέραν των άλλων, τελούνται περισσότερες από 200 τις λειτουργίες. Είναι ένας αληθινός παράδεισος και ο ευλαβής προσκυνητής αισθάνεται σε κάποιο βαθμό αυτό που έλεγε ο μακαριστός μοναχός Μωυσής ο Αγιορείτης: «Οτιδήποτε το αγιορείτικο πάντα με κατασυγκινούσε. Λιβάνι αγιορείτικο, εικόνες αγιορείτικες, σταυρουδάκια, ψαλμωδίες, μα πιο πολύ καλόγεροι. Την αίσθηση αυτή επανειλημμένα ένιωσα και νιώθω κάθε φορά που τα επισκέπτομαι, και με την ευλογία του Γέροντα μου δίδεται η ευκαιρία να συμμετέχω στα διάφορα διακονήματα, από την κοπή του θυμιάματος και τη λάτζα μέχρι τη διαλογή των ελαιών, από τη συγκομιδή των φρούτων και διάφορων κεπευτικών μέχρι την περιποίηση και καθαριότητα των δωματίων των προσκυνητών. Όπως επίσης με συγκινεί η συμμετοχή μου στην Παγκινιά,
όπου με την παρουσία του Γέροντα και άλλων των μοναχών πραγματοποιούνται ομαδικές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα ψάλλονται χαιρετισμοί προς την Παναγία Θεοτόκο. Το Άγιον Όρος περικλεί ένα μυστήριο, το μυστήριο της παρουσίας του Θεού. Είναι ο τόπος που μπορεί να ωφεληθούν όλοι οι άνθρωποι και περικλεί πολύ πνευματική ενέργεια. Είναι χώρος αγιασμένος και κοσμημένος με Άγια Λείψανα και με θαυματουργές εικόνες Παναγίας. Το Άγιον Όρος σε παρηγορεί, σε λιένει, σε βαθαίνει, σε μεταμορφώνει, σε βοηθά να έχεις μια εσωτερική ησυχία, ειρήνη στην καρδιά σου και έτσι αναπαύει. Για το οποίο ο νυν Υπουργός Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ορβικής Δημοκρατίας, Νέναν Πόποβιτς, συγγενής του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, ο οποίος παρευρέθηκε τακτικός προσκύνητης του Αγίου Όρους πριν μερικούς μήνες σε εκδήλωση στην Αθήνα στο Θέατρο Παλάς προς τιμή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που είπε «Το Άγιον Όρος είναι ο χώρος που ενώνει όλους τους ανθρώπους». Το Άγιον Όρος δύναται και πρέπει κανείς να το επισκεφθεί μόνον ως ταπεινός και απλός προσκυνητής. Γιατί το Άγιον Όρος, επαναλαμβάνω, ήταν και είναι ο τόπος ιερός, τόπος των οσίων και των Αγίων, των θαυματουργών εικόνων, των τιμίων λειψάνων, των κατανυχτικών ναών, των μακρών ακολουθιών της ησυχίας και της ασκήσεως. Έτσι η ευλάβεια των ταπεινών τρέφεται, αυξάνει, δυναμώνει και γίνεται δοξολογία. Η βράχη της Αγιορείτικης Ερήμου, οι ράχες της Ιεράς Χερσονήσου, τα ποτισμένα από τον Ιδρώτα Αγίων Μοναχών Καλτερίμια, δεν επιτρέπεται να βεβηλώνονται από άσωμους. Το Άγιον Όρος αποτελείται από δύο λέξεις. Την μία την περπατάς με τα πόδια, το όρος. Την άλλη την ανεβαίνεις με την προσευχή, την αγιότητα. Σε αυτή λοιπόν την ευλογημένη αθωνική πολιτεία καλλιεργούνται με ελπίδα ζωής και βεβαιότητα παραδείσου η προσευχή, η αγάπη, η ευθυμοσύνη, η υπομονή και τόσες άλλες αρετές που αποτελούν τα ασάλευτα θεμέλια για την ισχυρή περιτύχηση των αγιοριτών πατέρων. Στο Άγιον Όρος κάποτε ήταν ένας ασκητής που φορούσε ένα χιλιοπαλωμένο και κουρελιασμένο ζωστικό. Στη διάρκεια μιας συνάντησης νέων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων σεβασμό ήταν και ένας που σήμερα είναι ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχει επισκεφθεί και την Κάλυμνο, ο ασκητής ρωτήθηκε, εμείς που ζούμε στον κόσμο, ήταν τότε λαϊκός, εμείς που ζούμε στον κόσμο πώς θα σωθούμε. Τότε ο ασκητής πήρε ένα κομμάτι αποσπασμένο κεραμίδι που ήταν πεταμένο στο χώμα και έγραψε πάνω σε μία πέτρα τη λέξη «Άγριος». Κατόπι έσβησε το ρο και έμεινε το Άγιος. Όλος ο αγώνας μας, είπε ο ασκητής, όσον ερχόμαστε στο Άγιον Όρος, είναι να διώξουμε το ρο, μεταμορφώνοντας βαθμία τον άγριο κοσμικό εαυτό μας ως Άγιο. Και όπως με εκμυστηρεύτηκε ένας ευλαβέστατος ιερέας Μητροπόλης Γλυφάδος, συμπατριώτης της Σεβασμιότητα, κάθε προσκύνημα στο Άγιον Όρος είναι ένα άλλο ανέβασμα, είναι ένας πνευματικός αναφοδιασμός. Ο ευλαβής προσκυνητής αισθάνεται ανάπαυση, ησυχία, γέμισμα, ανάταση, ευλογία. Γεύση και αίσθηση ενός άλλου κόσμου, ζηλευτού και απόμακρου, ακριβού και ουράνιου, παραδεισένιου και πήγιου. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγίου Όρους σε όλους τους αγαπητούς προσκυνητές του. Μήνυμα μαθητείας στην Ελληνοορθόδοξη παράδοση. Μήνυμα ταπεινώσεως, προσευχής και αγάπης. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να κουμπίσει και τις καρδιές όλων μας, περισσότερο δε των γυναικών, και που για όσους λόγους προανέφερα στερούνται τις δυνατότητες να ζήσουν από κοντά ανάλογες στιγμές. Σεβασμιότητε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, με αφορμή τη διδαχή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη που έλεγε να σημειώνετε τις εμπειρίες που γνωρίζετε για ευλαβείς γέροντες, γιατί θα έρθει καιρός που θα εκλείψει το έμπραχτο παράδειγμα και ο λαός του Θεού θα ζητά με πόθο να ακούει βιωματικό λόγο και να τρέφεται πνευματικά από αυτόν. Επιτρέψτε με αφορμή αυτή τη διδαχή του Αγίου να σε αναφέρω εν συντομία, εφόσον έχω την ευλογία σας, μερικές εμπορίες από τις πολλές που έζησα και οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν καταγραφεί σε γραπτά κείμενα, παραλείποντας προς εξοικονόμηση χρόνου κάποιες άλλες. Είχα την ευλογία να μου τις αποκαλύψουν μεταξύ πολλών δεκάδων σε κατηδίες συζητήσεις αγιορείτες πατέρες
τους οποίους και ευχαριστώ για την αγάπη και για την εμπιστοσύνη τους, ενώ για το τελευταίο που θα σας ξεστορίσω αποτελεί προσωπικό βίωμά μου. Αν έχω την ευλογία, 5 με 6 λεπτά. Περισσότερο, πολύ υπερηλικτικά, το Μάρτιο του 2017 βρέθηκα στην Μονή Ιβύρων, ηγούμενος και γνωστός μας ο Γέρον Ναθαναήλ, ο οποίος μου αποκάλυψε στο γραφείο του μέσα το εξής πραγματικό γεγονός, όπως το είχε διηγηθεί ένα συγγενικό πρόσωπο αυτού που του απεκάλυψε. Σε ένα μεγάλο ογκολογικό κέντρο των Αθηνών νοσηλευόταν ένα παιδί, ένα 7χρονο αγόρι, με όγκο στον εγκέφαλο, κακούθι όγκο στον εγκέφαλο. Όλα τα παιδιά της ηλικίας και μικρότερα παιδιά στο νοσοκομείο μέσα, στο ογκολογικό κέντρο, έπαιζαν με τα παιχνίδια του. Το παιδί αυτό το αγοράκι, αντί για παιχνίδι, κρατούσε στα χέρια του ένα μεγαλούτσικο σταυρό. Με αυτόν σταύρωνε τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους συγγενείς, τα παιδιά κλπ. Και κατά κάποιον τρόπο προκαλούσε, ας πούμε, την θυμηδία των άλλων. Έκανε παράκληση, ζήτησε με την δυνατή πίστη του 7χρονου αγόρι από την Πανεγία να τον απολαύσει από τους φόνους. Την ίδια βραδιά που το ζήτησε, εμφανίστηκε στον ύπνο του μία μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία του είπε ότι από τη στιγμή αυτή θα σου πάρω όλους τους πόνους, αλλά να ξέρεις ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα σε πάρω κοντά μου. Την άλλη μέρα, όταν πήγε η νοσοκόμα για να του κάνει την καθιερωμένη νοσηλεία, το παιδί μόλις την είδε, της λέει: «Όσο να με τρυπάς με τις βελόνες, εγώ από τώρα και δεν πρόκειται να πονέσω ξανά, γιατί έχω κάποιο λόγο. Και εσύ, να ξέρεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να αποκτήσεις παιδί, όμως σε μία μέρα που σε μένα θα συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός, εσύ θα αποκτήσεις παιδί». Το 7χρονο. Είχε εγκατασταθεί η Θεία Χάρης στο 7χρονο παιδί. Πράγματι, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία το παιδί κατέληξε και την ίδια μέρα που το παιδί κατέληξε, η μητέρα αυτή απέκτησε ένα υγιές το παιδάκι. Ένα δεύτερο, πολύ σύντομο και αυτό, είναι το δάγκωμα της οχιάς. Στην Καψάλα, σε ένα κελί γνωστού γέροντος, τον επισκέπτον που σας είχα πει και προηγουμένως, ζούσε τότε ο μοναχός Ισάχ από το Λίβανο που έχει γράψει τον βίο του Αγίου. Τον δάγκωσε μια οχιά, έτρεξε ο μοναχός συγκεκριμένος που σας έχω πει, στο γειτονικό κελί που εγώ καταλύω, απόσταση περίπου μισή ώρα με τα πόδια, όπου εκεί ζει ακόμα ένας ιερομονάχος, πατήρ Τάδε, που είχε τελειώσει την ιατρική. Ταυτόχρονα δόθηκε ευλογία σε έναν άλλο ασκητή μοναχό να τρέξει να πάει στον Άγιο Παΐσιο, στην Παναγούδα κάτω, να τον αγγείλει. Από μακριά βλέποντας τον Άγιο Παΐσιο, τον μοναχό αυτό, τον πολύ γνωστό μου, με ένα μηδίαμα ελαφρύ, του λέει: «Μη στενοχωριέστε και όλα θα πάνε καλά». Πράγματι, με τις προσευχές, ο ιερομόναχος Ισάκ γλίτωσε, ασχετά μετά από ορισμένα χρόνια, πέθανε από άλλη αιτία. Αυτό που με εξέπληξε και πιστεύω ότι σε εκπλήξει είναι το εξής. Το μοναχό αυτό, ο Άγιος Παΐσιος, που πήγε ο δεύτερος μοναχός για να αναγγείλει το γεγονός του δείγματος στον μοναχό Ισάκ, του λέει: «Έλα με το καλογερίστικο όνομα, χωρίς να τον έχει δει ποτέ του». Και να ξέρεις, του λέει, ότι ο αδερφός ο Γρηγόρης, ο οποίος ζει, φυσικός, είναι ηλικιάρχης σήμερα, έχει σοβαρό πρόβλημα το παιδί του, που έχει κινητικά προβλήματα και έχει το σταυρό του, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είχε. Το τρίτο περιστατικό είναι η Παναγία η Παραμυθία. Στην Μονή Πατοπεδίου είναι η μόνη μονή η οποία έχει 7 θαυματουργές εικόνες, όπως ξέρετε. Θα πω μόνο ένα παραστατικό, θα τις κατονομάσω. Στην είσοδο είναι η Παναγία η Πυροβοληθήσα, που έχει την ιστορία της. Παναγία τη Φωνήτρη, η Παναγία η Ασφαγμένη, η Παναγία η Ελαιοβρύτησα, η Παναγία η Παντάνωση, η Παναγία η Βηματάρισα, η Παναγία η Παραμυθία. Και μία άλλη νομίζω είναι, δεν πειράζει. Τα τελευταία χρόνια αυτό μου το διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας, ο Εφραίμ. Κάποια μέρα, και πηγαίνω να τους ανεκτελούν τον έργα στη Μονή, ήταν κάποιος πολιτικός μηχανικός άθεος. Βλέποντας με ποιον τρόπο απένειμαν τον σεβασμό η άλλη μοναχή και η λαϊκή στον γέροντα, γνωστό αυτό, δηλαδή με ελαφρά υπόκληση, την μετάνοια, το χειροφίλημα και την ευχή σας, η ευλογή του κλπ. Του λέει λοιπόν ο μηχανικός, εδώ είναι ο τάφος του Ισάκ.
Του λέει λοιπόν ο μηχανικός, του λέει «Γέροντα, δεν πρόκειται να σε αποκαλώ γέροντα, ούτε πρόκειται να κάνω αυτά τα οποία τα καρακιζολίκια που κάνουν οι άλλοι». Του λέει «Και να με φτύσεις», του λέει ο γέροντας, «δεν πρόκειται να είναι ευλογημένο, δεν πρόκειται να προσευχηθώ». Το βράδυ πήγε να κοιμηθεί στο κελί του, μόλις τον πήρε ο ύπνος, βλέπει στον ύπνο του μία μαυροφαρμένη γυναίκα. Είναι συνήθις με αυτήν την εμφάνιση, ακόμα και τελευταία πριν λίγο καιρό, μου το αποκάλυψε πριν μερικές μέρες ο γέροντας Φρέμ. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η μαυροφαρμένη γυναίκα, η καλόγρια, και του λέει πήγαινε γρήγορα να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα. Βρίσκει ένα μοναχό, πηγαίνει στο καθολικό, γιατί ήταν σε ώρες εξέλιξη η ακολουθία νυχτερινή, και του λέει «Γέροντα, ο τάδε ο μηχανικός, θέλω να σε δει. Άστον, ξέρω ποιος είναι, το πολύ πολύ να μου πει ακόμα μερικά συμπληρωματικά από ό,τι μου είπε το απόγευμα τη μέρα εκείνης». Του λέει «Δεν μπορεί, γιατί είναι σε εξέλιξη ακολουθία». Πηγαίνει ξανακοιμηθεί, εμφανίζεται δεύτερη φορά πάλι με προφορημένη γυναίκα και γίνεται πάλι, ταράχτηκε πάρα πολύ, φοβήθηκε, τρέχει στο καθολικό, βρίσκει τον εκκλησιαστικό, τον υπεύθυνο του ναού και του λέει «Θέλω οπωσδήποτε να εξομολογηθώ». Ο άνθρωπος αυτός που όπως είχε ομολογήσει ο ίδιος δεν είχε πατήσει στην εκκλησία, δεν είχε εξομολογηθεί και δεν είχε οποιαδήποτε πνευματική σχέση ή επαφή με την εκκλησία. Τι να κάνει ο γέροντας, τον παίρνει παραδίπλα και τον πηγαίνει σε ένα παρεκκλήσιμο. Του τα λέει όλα αυτά, εξομολογείται, φοβήθηκε, εξομολογείται, του δίνει ευλογία να κοινωνήσει και κοινωνεί. Το πρωί λέει στο γέροντα, μπορείς να με πας σε παρακαλώ, στο χώρο που είχαμε πάει την ίδια και εξομολογήθηκα. Μόλις βλέπει, γιατί η Παναγία Παραμυθία, αν έχετε πάει, είναι έξω από το καθολικό, στο ανεβαίνουν τη σκαλοπάτια αριστερά και είναι ένα μικρό. Μόλις βλέπει την Παναγία, τον πιάνουν τα κλάματα, τα δάκρυα και αυτό, με αυτό πήρε ένα καλό μάθημα και έγινε στη συνέχεια ένας ενσυνείς χριστιανός. Ένα άλλο παρόμοιο έγινε με τον τάφο του Αγίου Παρασίου στη Σουρωτή. Κάποια κοπέλα στη Θεσσαλονίκη μνηστεύτηκε και λέει στον αραβωνιστικό, ο οποίος ήταν άθεος, λέει να πάμε στη Σουρωτή να προσκυνήσουμε. Λέει, τι με μπλέκει σε μένα με τέτοια πράγματα, εγώ είμαι άθεος, δεν τα πιστεύω κλπ. Για να μην τη χαλάσει το χατήρι, πηγαίνουν. Στέκουν στην ώρα, αυτός μένει τελευταίος. Δείχνει την εικόνα. Βλέπει αυτό το φαινόμενο, παρατηρείται και σήμερα καθημερινά στον τάφο του Αγίου Βασίου στη Σουρωτή. Κόσμος. Μένει στην ουρά λοιπόν αυτός, όταν έφτασε η σειρά του, δεν προσκύνησε, επιστρέποντας τον βλέπουν οι δικοί του, η αρμονιστική του, τα πεθερικά του κλπ. Του λέει τι έχεις πάει, είσαι αλλιωμένος, έχεις άλλο χρώμα, έχεις το κάτι άλλο, το πρόσωπό σου έχει εντελώς αλλάξει. Λέει δεν είδατε αυτό που είδα, λέει ποιο είδες. Από τη στιγμή που στάθηκα στην ουρά, μέχρι να φτάσω περίπου μισή ώρα, μία ώρα, έβλεπα στον τάφο επάνω να κάθεται ένας μοναχός. Ο μοναχός του δείχνουν μετά στη συνέχεια τη φωτογραφία, γιατί δεν είχε αγιοποιηθεί. Όχι, είχε αγιοποιηθεί, οπότε πια τότε αντελήφθηκε ότι ήταν, γιατί μόλις έφτασε, ο μοναχός εξαφανίστηκε και πήγε κάτω στον τάφο. Ένα τελευταίο έχω αρκετά, αλλά δεν θα με σκοράσω γιατί πρέπει να καταναλώσω τον χρόνο και εγώ πρέπει να ταξιδέψω απόψε, να με σε αφήσω στο καράβι. Είναι ένα προσωπικό σεβασμιότατε. Είναι τα πρώτα χρόνια που πήγαινε στο Άγιο Όρος, πάντοτε στη Ρόκυλη του Αγίου Νικολάου στο Μποροζέρι. Με πήρε λίγο ύπνος γιατί παρακολουθώ όλες τις νυχτερινές ακολουθίες. Είδα λοιπόν εκεί στο όνειρο ότι βρέθηκα στην Παναγούδα, στο χώρο που έζησε τα τελευταία χρόνια ο Άγιος Παΐσιος. Με κάθε ειλικρίνεια δεν τον είχα επισκεφθεί το χώρο αυτό και αυτός είπε τα πρώτα, ούτε είχα διαβάσει τα βιβλία τα οποία στη συνέχεια είχα διαβάσει. Τι είδα? Είδα ότι βρέθηκα στο χώρο, ότι δεν υπήρχαν πάγκοι, σκαμιά, καθίσματα, καρέκλες. Υπήρχε όπως το χαρακτηρίζει το υπαίθριο αρχονταρίκι. Τα καθίσματα ήταν κορμί δέντρο. Λοιπόν, μετά μου λέει ο Γέρον Κύριλλος, ναι, μετά είδα ότι η πόρτα δεν ήταν παγιατισμένη, ήταν ασπρισμένη με το συνήθεια σβέστη. Ότι από μέσα υπήρχε αριστερά της εισόδου, υπήρχε το κρεβάτι του Αγίου
με μία κουβέρτα στρατηγική. Όσοι είχαμε πάει στρατηγική, σε αυτή υπήρχε το καφέ, την καφέ απόκριση του ανοιχτή. Και ότι από το κρεβάτι του τον χτυπούσε την πόρτα, τραβούσε ένα σπάκο και άνοιγε. Απέναντι ακριβώς από το κρεβάτι του είναι το μικρό ναύδριο, πολύ μικρό, της Αγίας Εφημίου που ευλαβεί το πάρα πολύ. Και όπως μένει αριστερά στον ναό, αριστερά ήταν το στασίδι του, που είδα τη ζακέτα του, το κολόπιο. Μου λέει ο γέροντας, ο Κυρίλλος, μου λέει πάρε κατευθείαν οδηγό, φτάσε μέχρι τη σκήτη του Αγίου Παντελήμωνος στην Κοτρομούση και μετά μισή ώρα με τα πόδια φτάσαμε. Του λέει ο μοναχός που με συνόδευε, του λέει ο κύριος Ζαΐρης, έρχεται από τον γέροντα να σας πει. Ό,τι του έλεγε, ό,τι είχα δει, γιατί μιλάμε ότι έγινε την ίδια μέρα, δεν είχα διαβάσει κάτι, μου τα έλεγε, τα έδειχνε ένα-ένα-ένα και αφού μας κέρασε το πατροπαράδοτο, ας πούμε, κέρασμα, μου έδωσε και μία κόλληση και κύριε Θεφελίδη. Ναι, εδώ, μπράβο, εδώ είναι ο μοναχός που με συνόδευε, που είμαστε απ' έξω και περιμένουμε τον μοναχό. Προχωράμε λίγο. Εδώ είναι τα καθίσματα, οι κορμοί των δέντρων. Εδώ είναι το στασίδι μέσα στην Αγία Εφημία και φαίνεται το μαύρο εκεί που είναι κρεμασμένο το κολόβιό του. Τελειώσαμε. Και αυτό μου το έδωσε σαν ευλογία, γιατί όπως ξέρουμε ο Άγιος Παΐσιος ήταν μαραγός και είχε κάνει μήτρα της Πανηγύρης σε μέταλλο πάνω, το οποίο αποτύπωνε μετά πάνω σε αγροκαστανιά. Το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σύντομο και αν έχουμε ευλογία στο διάστημα αυτό, να σας δείξω μερικές εικόνες, αυτός είναι ο συμπατριώτης σας, σεβασμιότατε. Προχωρήστε στις εικόνες και θα τελειώσουμε σε δύο λεπτά. Είχαν πάει, επισκέφτηκαν έναν γέροντα με το όνομα Ηρωδίων, ο οποίος αυτός έμεινε έξω από τον Μποραζέρι. Τον επισκέφθηκαν δύο πτυχιούχοι του Πολυτεχνείου, του Μητσοβίου Πολυτεχνείου. Ο ένας κοιμήθηκε, ο γέροντας αυτός, το 1999, 96-99. Ο ένας λοιπόν ήταν πολιτικός μηχανικός και ο άλλος ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος με διδακτορικό. Μπαίνει ο πρώτος μέσα, ο γέροντας έκανε το κομποσχήνι του. Του λέει γέροντα την ευχή σας, ήρθα να μου δώσει την ευχή σας γιατί θέλω να κάνω οικογένεια, να παντρευτώ. Δεν του λέει κουβέντα τι να κάνει και τι να μην κάνει. Όπως κρατήσει το κομποσχήνι του, ο γέροντας Ηρωδίων, του λέει πάρτο. Μονολεκτικά, πάρτε. Πηγαίνει στην αρχή της Παναγίας. Βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα ο δεύτερος. Μπαίνει μέσα ο δεύτερος. Του λέει, γέροντα, ήρθα να πάρω την ευχή σας γιατί θέλω να γίνω μοναχός. Τίποτα δεν ήξερα. Του λέει, καλό παιδί η Μαρία, να το πάρεις το κορίτσι, κατά το τραγούδι. Βγαίνει και αυτός έξω. Συζητούν μεταξύ τους οι δύο. Λέει ο πρώτος, τι σου είπε, του λέει, εγώ ζήτησα την ευχή του για να κάνει οικογένεια και μου έδωσε το κομοσχήνι. Εσένα τι σου είπε, λέει, ζήτησα την ευχή του για να γίνω μοναχός. Και τι σου είπε, να πάρεις τη Μαρία, χωρίς να έχει αποκαλύψει το όνομα. Πράγματι, αυτός που ήθελε να γίνει μοναχός παντρεύτηκε τη Μαρία και ο άλλος που πήρε το κομποσχήνι έγινε μοναχός. Κλείνω. Παρουσία σας, δεχτείτε ένα ταπεινό πόνημά μου, το οποίο θα παραλάβετε στην έξοδο, που παίρνω από το κείμενο της ομιλίας, περιλαμβάνει πολύ πρόσφατα και εξίσου αποκαλυπτικά αγιορείτικα ακούσματα από τα τελευταία δύο προσκυνήματα του μηνός Φεβρουαρίου και του μηνός Σεπτεμβρίου, πριν ένα μήνα, ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το Άγιον Όρος. Και μέσα στο βιβλίο θα βρείτε ένα εικονίδιο της Παναγίας, της σκέπη της Παναγίας, που είναι εικονογραφημένο, εδώ είναι το Μποροζέρι, τελευταία, το Φεβρουάριο, που είναι εικονογραφημένο από τον γέροντα της Μονής, του μοναστηρίου του Κελίου, τον πατέρα Σένιο. Αυτά και σε ευχαριστώ πολύ. Μια φράση.
να πάω και εγώ να το επισκεφτώ που δεν έχω πάει ποτέ. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά. Ναι, θα δούμε πού θα ενσωματωθούμε. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν. Και να πούμε ότι ο κύριος Ζαΐρης θα είναι έξω για να σας μοιράσει το βιβλίο του. Και μετά μια ανακοίνωση. Ο κύριος Πρόεδρος πραγματικά καταποξέρουν ψυχής. Πραγματικά έτσι νιώθει ο κάθε επισκέπτης του Αγίου Όρους, ο σωστός επισκέπτης, αυτός που πάει πραγματικά να αλλάξει τρόπο ζωής, να μετανοήσει από κύριε Πρόεδρε, έτσι, διότι η μετάνοια είναι το Άγιο Όρος και πραγματικά το είδα μέσα από την ομιλία του κύριου Προέδρου. Το συγχαίρω πραγματικά. Είναι όντως αυτά που μας είπε απόψε, είναι κατά της ψυχής και δικής του, αλλά και κάθε προσκυνητού που πραγματικά ανεβαίνει το Άγιο Όρος. Να είστε καλά, εύχομαι στους άνδρες καλό διπορικό και ξέρετε και στις γυναίκες, κάθε υπάρχει καΐκι που περνάει παράλληλα από το Άγιο Όρος και κατεβαίνουν ιερείς με Άγια Λείψανα διαφόρων Αγίων και τα προσκυνάτε. Και εσείς να κάνετε ένα τέτοιο διπορικό, κυρίες μου, αλλά όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, μην διανοηθείτε ότι μπορείτε να πατήσετε το Άγιο Όρος. Είναι το της Παναγιάς το περιβόλι. Και πάλι συγχαρητήρια και εύχομαι στον κύριο Έπαρχο που θα πάει τόσο λίγο στο Άγιο Όρος με την παρέα του να βρουν πραγματικά και αυτοί τόπο ψυχής και χρόνο ψυχής. Ευχαριστώ.